Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Αποκάλυψης. Είμαστε στη σελίδα 1100 και θα διαβάσουμε από το κάπα κεφάλαιο και το 6 εδάφιο. 20 κεφάλαιο, κάπα κεφάλαιο, 6 εδάφιο από το βιβλίο Αποκάλυψης. Μακάριος και Άγιος, ως της έχει μέρος εις την πρώτην Ανάσταση. Επί τούτον, ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Αλλά θέλουσιν είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσι βασιλεύσει μετά αυτού χιλιαέτη. Και όταν πληρωθώσει τα χιλιαέτη, θέλει λυθεί ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού και θέλει εξέλθει για να πλανήσει τα έθνη, τα εις τας τέσσερας γωνίας της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, για να συνάξει αυτούς εις πόλεμον, τον οποίον ο αριθμός είναι ως η άμμος της θαλάσσης. Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και περιεκύκλωσαν το στρατόπεδο των Αγίων και την πόλη την αγαπημένη. Και κατέβη πύρα από το Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς. Και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ερήφθη στην λίμνη του πυρός και του θείου, που είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και θέλουσιν βασανίζεστε ημέρα και νύχτα εις τους αιώνας των αιώνων. Κι είδον θρόνων λευκών μέγαν, και τον καθήμενον επ' αυτού από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, συσταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ενύχθησαν, και βιβλίον άλλο ενύχθη, το οποίο είναι της ζωής, και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εν αυτοί νεκρούς. Και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις τη λίμνη του πυρός, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και ώστις δεν ευρέθηκε γραμμένος στον το βιβλίο της ζωής, ερήφθη εις τη λίμνη του πυρός. Και είδον ουρανών νέων και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ Ιωάννης είδον την πόλη την Αγίαν, την Νέα Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα από το Θεού εκ του ουρανού ετοιμασμένη, ως νύμφιν και κοσμημένη δια τον άντρα αυτής. Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσα, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει μετά αυτών και αυτή θέλουσι είστε λαοί αυτού και αυτός ο Θεός θέλει είστε μετά αυτών Θεός αυτών. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παντάκριον από των οφθαλμών αυτών και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσι υπάρχει πλέον διότι τα πρώτα παρήλθον. Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού κάμνω νέα τα πάντα. Αμήν. Πλέον έχει περάσει η οργή του Θεού, η θλίψη που δεν έγινε ποτέ, ούτε πρόκειται να ξαναγίνει. Έγινε όταν επί της γης δεν υπήρχε πλέον η Εκκλησία, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός, δύναμης ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο και σώμα του Χριστού εμείς. Η Εκκλησία στην οποία έχει δοθεί πάσα εξουσία διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω και στον ουρανό και στη γη. Στον οποίο εδόθη το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνοι επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον και στον οποίο εδόθη η εξουσία να κρίνει ζώντας και νεκρούς και ήρθε η στιγμή της μεγάλης κρίσεως. Αφού λοιπόν ολοκληρώθηκε η Ανάσταση η πρώτη, η οποία άρχισε με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ο οποίος πρώτος εισήλθε στον ουρανό, πρωτότοκος μετά ανάμεσα στους νεκρούς. Στη συνέχεια αναισθήθη η Εκκλησία του Χριστού, οι αποθανώντες εν Χριστώ αναστήθηκαν πρώτοι και οι ζώντες εν Χριστώ μεταμορφώθηκαν με την αρπαγή της Εκκλησίας, πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, γιατί δεν μπορούσε να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος αν δεν αρπαχθεί η Εκκλησία, ώστε να έχει, να μην υπάρχει η εξουσία του Θεού επί της γης. Και τέλος, πριν τη Δευτέρα Παρουσία, ολοκληρώθηκε η επισύναξη πάντων των υπολείπων Αγίων από τους Αγγέλους, ώστε αμέσως μετά έλαβε χώρα ο γάμος του Αρνίου, αυτό το οποίο ελπίζουμε, πιστεύουμε, προσμένουμε όλοι οι χριστιανοί όλων των αιώνων, το γάμο του Χριστού με την Εκκλησία. Και έτσι στο γάμο του Χριστού με την Εκκλησία
νυμφίος ο Ιησούς Χριστός, νύμφη η Εκκλησία, στην οποία εδώ την αφορέσει ένδυμα βύσινων, κάτασπρο δηλαδή, λαμπρών και καθαρών. Μόνο η Εκκλησία φοράει αυτό το ένδυμα, μόνο η Εκκλησία, γιατί είναι το νυφικό της Εκκλησίας, τα λέγαμε ανθρώπινα. Και στο γάμο παρευρίσκονταν και οι φίλοι του νυμφίου, που ήσαν όλοι όσοι δέχθηκαν τον Χριστό εν τέλει οι Ισραηλίτες, ο λαός Ισραήλ, και όλα τα έθνη, τα οποία, των οποίων τα ονόματα γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, αν και όταν δεν γνώριζαν τον νόμο, καθώς κρίθηκαν κατά το Ευαγγέλιο του Χριστού, με τη συνείδησή τους και τους διαλογισμούς τους, τις σκέψεις τους, γιατί η συνείδηση, η αγαθή συνείδηση, είναι η φωνή του Θεού μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Και αμέσως μετά το γάμο του Αρνίου έλαβε χώρα πια η μάχη του Αρμαγεδόνα, αυτή η φοβερή μάχη όπου ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης συγκέντρωσαν όλα τα στρατεύματά τους για να εμποδίσουν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, τη Δευτέρα Έλευση του Ιησού Χριστού, την ένδοξη επί της γης, με τα πάντων των Αγίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και με τα πάντων των Αγγέλων του Θεού. Σε αυτή τη μάχη όλα τα στρατεύματα του Αντίχριστου που εξήλθαν για να εμποδίσουν τη Δευτέρα Έλευση του Χριστού εθανατώθησαν, ήσαν αυτοί που είχαν λάβει στο δεξί χέρι και στο μέτωπο το χάραγμα το 666, και ιδιαίτερα ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης συνελήφθη από έναν άγγελο και ερήφθη ζώντες, ερήφθησαν ζώντες στη λίμνη του Πυρός και του Θείου στην αιώνια κόλαση. Ήρθε και η σειρά του διαβόλου, ο δράκον, ο όφης, ο αρχαίος, ο διάβολος και ο σατανάς, ο οποίος συνελήφθη από έναν άγγελο με απόλυτη εξουσία, τον έδεσε, τον έριξε στην Άβυσσο, έκλεισε αυτόν εκεί, σφράγισε επάνω αυτού την Άβυσσον για να μην πλανήσει τα έθνη, τα απομένοντα, όπως έκαμε και κάμει, όπως έκαμε όλη την περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας μέχρι αυτή τη στιγμή και κάνει και τώρα ακόμη, και τον φυλάκισε, τον έδεσε για 1000 χρόνια. Στα 1000 χρόνια πρέπει να λυθεί. Και έτσι εστήθησαν πλέον θρόνοι πάνω στους οποίους εκάθισαν όλοι όσοι έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, και μόνο αυτοί και μόνο σε αυτούς ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Πρώτη Ανάσταση λοιπόν, όπως είπαμε, αρπαγή επισύναξης των Αγίων, αρπαγή της νύμφης και επισύναξης των φίλων του νυμφίου. Και έτσι στη γη, με δεμένο το διάβολο, βασιλεύει ο Χριστός μετά πάντων των Αγίων στα Ιεροσόλυμα, και υπήκοοι πλέον στο βασίλειο της, στη βασιλεία του Θεού επί της γης, είναι όλοι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είχαν βάλει χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο, αλλά δεν συμμετείχαν στα στρατεύματα του Αντίχριστου όπου εθανατώθησαν. Και επειδή πλέον δεν υπήρχε ο διάβολος, οι άνθρωποι άρχισαν, και τα παιδιά τους ιδιαίτερα, να ζουν 1000 χρόνια όπως καταρχάς ζούσαν οι άνθρωποι μόλις έβγαλε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα από τον Παράδεισο. Και έτσι μέσα σε 1000 χρόνια γέμισε πάλι η γη. Αλλά τώρα ήρθε ο καιρός να ελευθερωθεί πάλι ο διάβολος. Ελευθερώθηκε. Και κατάφερε και μάζεψε όλα τα έθνη. Μάλιστα λέει η Γραφή, και θα εξέλθει ο διάβολος για να πλανήσει όλα τα έθνη εις τας τέσσερας γωνίας της γης. Θα καταφέρει δηλαδή όλους να τους πλανήσει, να πίστευτο. 1000 χρόνια ζούσαν εν ειρήνη μέσα σε μία άλλη γη όπου δεν υπήρχε πόλεμος, δεν υπήρχαν όπλα, δεν υπήρχαν μικρόβια,
Κατάφερε όμως πάλι όλους να τους πλανήσει και τους ξεσήκωσε όλους να επιτεθούν και να περικυκλώσουν το στρατόπεδο των Αγίων και την πόλη την αγαπημένη. Αμετανόητος. Και όπως είναι και οι αγγέλοι του και όπως είναι και τα παιδιά του, οι ακολουθοί του, αμετανόητοι. Ώστε, αδερφοί αγαπητοί, τώρα που θα γίνει η μεγάλη κρίση, θα κριθεί και ο ίδιος ο Θεός. Και θέλω να το δούμε αυτό, γιατί αυτή η κρίση είναι κάτι το πάρα πολύ σοβαρό. Να πάμε στη σελίδα 995 στην Επιστολή προς Ρωμαίους. Να διαβάσουμε από το τρίτο κεφάλαιο και το τέταρτο εδάφιο. Όταν θα δοθεί η κρίση στον Χριστό να κρίνει ζώντες και νεκρούς, στο τέλος θα κριθεί και ο ίδιος ο Θεός. Για να δούμε πώς το λέει. Και είναι και το μοναδικό εδάφιο, νομίζω, που αναφέρεται αυτό το όμορφο χαρακτηριστικό. Τέσσερα εδάφιο, τρία κεφάλαιο. Μη γέννητο, αλλά έστω ο Θεός αληθής. Πάσα άνθρωπος δε ψεύστης, καθώς είναι γεγραμμένον, δια να δικαιωθείς Θεέ εν της λόγης σου και να νικήσεις όταν κρίνεσαι. Και ποια είναι η κρίση του Θεού? Να βρεθούν όλοι οι άνθρωποι αναπολόγητοι. Να αποδειχθεί τέλεια η δικαιοσύνη του Θεού. Τέλεια. Να μην βρεθεί κανένας να πει άδικα με καταδικάζεις σε αιώνια κόλαση. Να μην βρεθεί κανένας να πει δεν έκανες σε μένα ό,τι μπορούσες περισσότερο για να μην χαθώ. Αυτός είναι ο Θεός, αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι μόνη της, είναι πλημμυρισμένη από το χαρακτήρα του Θεού που είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι μια δικαιοσύνη, είναι αγάπη. Είναι μια αγάπη με πλήρη δικαιοσύνη. Και μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός περιγράφει αυτή την κρίση που θα λάβει η χώρα όταν θα σταθεί, λέγει, ο Ιησούς Χριστός στο θρόνο Του. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, ότι και εσείς οι ακολουθείς αντέσμε εν τη παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί της θρόνης του, επί του θρόνου της δόξης αυτού, θα καθίσετε και εσείς επί 12 θρόνους κρίνοντας τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Και ακόμη λέγει, όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου, και εδώ αδερφοί να προσέξουμε λίγο, την κρίση ο Θεός δεν την έδωσε στον λόγο του, την έδωσε σε άνθρωπο, στον Υιό του ανθρώπου, στον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Και αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Άνθρωπος θα σας κρίνει, ομοιοπαθής με εσάς. Άνθρωπος απόλυτα όμοιος με εσάς, ο οποίος όμως υπήρξε Άγιος, αναμάρτητος, γι' αυτό εδόθη σε αυτόν η εξουσία να κρίνει ζώντες και νεκρούς, γιατί υπήρξε τέλειος και επειδή υπήρξε τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας μεγάλης. Όταν λοιπόν θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι του Θεού μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης και εκεί θα συναχθούν μπροστά του πάντα τα έθνη. Όλα τα έθνη. Όλοι οι άνθρωποι. Και στην Αποκάλυψη διαβάζουμε αυτό ακριβώς το περιστατικό, στο 11 εδάφιο, και είδων θρόνων λευκών μέγαν και τον καθήμενον επ' αυτού από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός. Όμως μην παραλείψω, πριν από τη μεγάλη κρίση που έφτασε η ώρα,
θα είναι φοβερή και τρομερή αυτή η μεγάλη κρίση. Και αφού επαναστάτησε, όπως είπαμε, ο διάβολος και πήρε μαζί του όλα τα έθνη των ζώντων ανθρώπων για να πολεμήσουν εναντίον του στρατοπέδου των Αγίων και της πόλης της αγαπημένης, τότε κατέβηκε πυρ από του Θεού εκ του ουρανού και κατέκαψε άπαντας. Και ο διάβολος ο πλανών αυτούς όλους συνελήφθη και ρίφθηκε στη λίμνη του Πυρός και του Θείου, στην κόλαση στην αιώνια, εκεί που είναι το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Και εδώ υπάρχει μία διδασκαλία που πρέπει να την αναφέρω, που λέγεται ότι εφόσον ο άνθρωπος αποτύχει στη σωτηρία του, τότε η κρίση είναι να πάβει να υπάρχει, η εξαφάνιση. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με το Λόγο του Θεού. Γιατί βλέπουμε μετά τα 1000 χρόνια το θηρίο και το ψευδοπροφήτη να είναι στη γέννα του Πυρός και μας βεβαιώνει και ο Λόγος του Θεού, και εκεί θα βασανίζονται ημέρα και νύχτα εις τους αιώνες των αιώνων ο διάβολος, καταρχάς ο ψευδοπροφήτης και ο Αντίχριστος, και τώρα και ο διάβολος. Και μπαίνουμε πια στη μεγάλη κρίση. Εκεί πια που δεν αλλάζει τίποτα. Τώρα πια ήρθε το τέλος. Το τέλος για τους ανθρώπους με τη μορφή που είμαστε, έστω και αναισθημένοι, αλλά και η αρχή των νέων πραγμάτων, δηλαδή η αρχή της αιώνιας ζωής. Για μας είναι ένα θαυμαστό γεγονός πρώτα ο Θεός να είμαστε εις τους εκ δεξιών αυτού, εις τους γεγραμμένους εν το βιβλίο της ζωής. Για μας λοιπόν αιώνια δοξολογία αξίζει για την ημέρα αυτή, ευχαριστία, ευγνωμοσύνη, για τους άλλους όμως αιώνια καταδίκη. Είδα λοιπόν ένα θρόνο λευκό μέγα και τον καθήμενον επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ξαναβρέθηκαν. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι θα κατακαούνε και τα στοιχεία όλα θα διαλυθούνε. Καταστρέφεται ο παλαιός κόσμος. Όπως κατεστράφει ο παλαιός κόσμος την εποχή του Νόε με νερό και δημιουργήθηκε ένας νέος κόσμος από τον Νόε, την γυναίκα του και τους τρεις γιους του και τις τρεις νύφες του, τώρα καταστρέφεται ο παλαιός κόσμος με τη φωτιά για να δημιουργηθεί ένας νέος μόνο πνευματικός, που δεν είναι άλλο από τη Βασιλεία του Θεού για όσους ανθρώπους είναι με τον Χριστό, και αιώνια κόλαση που είναι φτιαγμένη όχι για τους ανθρώπους αλλά για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο αληθινός είναι ο Λόγος του Θεού. Χτίζει τη Βασιλεία των Ουρανών, τη Νέα Ιερουσαλήμ, αλλά έχτισε και την αιώνια κόλαση. Όλα είναι στα χέρια του. Και λέει ο Ιωάννης, καθώς ζει το μέλλον, δεν είναι όραση, ζει το μέλλον. Και λέει ο Ιωάννης, είδον τους νεκρούς. Και ποιοι είναι οι νεκροί? Αυτοί πια που δεν είναι μαζί με το Θεό. Είναι ο πνευματικός θάνατος. Υπάρχει ο φυσικός θάνατος, που είναι ο αποχωρισμός του σώματος αυτού του χωικού από την ψυχή, αλλά υπάρχει ο φοβερός πνευματικός θάνατος, ο δεύτερος θάνατος, ο οποίος είναι η αιώνια, ο αιώνιος αποχωρισμός του ανθρώπου από την παρουσία του Θεού. Και τώρα τι βλέπει? Καθώς ζει το μέλλον ο Ιωάννης, βλέπει τους νεκρούς όλους. Είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού. Θα κρίνει ζώντες και νεκρούς. Ισταμένους ενώπιον του Θεού. Και βλέπει τα βιβλία που ανοίχθησαν. Και ο Κύριος μας τι λέει?
Τους μεν δικαιούς τους έθεσε εκ δεξιών, τους δε ασεβείς εξ αριστερών. Και στους δίκαιους τι είπε, έλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε τη βασιλεία, την ετοιμασμένη σε εσάς από καταβολής κόσμου. Και στα ερήφια τους ασεβείς, υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη, η ευλογημένη του πατρός μου, η καταραμένη του πατρός μου, εις το πύρ των αιώνιων, το ετοιμασμένον δια το διάβολο και τους αγγέλους αυτού, διότι να τα έργα που αναγράφονται στα βιβλία, διότι επίνασα και δεν μου δώκατε να φάγω, εδίψασα και δεν με ποτίσατε, ξένος ήμην και δεν με φιλοξενήσατε, γυμνός και δεν με ενεδίσατε, ασθενής και εμφελική και δεν με επισκεφθήκατε. Και ο Ιωάννης βλέπει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ανοίχθηκαν τα βιβλία και εκρίθησαν οι νεκροί, όχι οι ζώντες, γιατί εμείς σε διακρίση, σε κρίση δεν θα περάσουμε. Αλλά όσοι βρέθηκαν γραμμένοι τα ονόματα, όσων βρέθηκαν γραμμένα τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, οι ευλογημένοι του πατρός κληρονομήσατε. Κρίση τέλειωσε. Από τη στιγμή που δεχτήκαμε τον Χριστό, επικαλεστήκαμε το όνομα του Χριστού και σωθήκαμε, όπως κάθε άνθρωπος που σώζεται και γράφεται το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, και εφόσον συνεχίσουμε μέχρι το τέλος να αγωνιζόμαστε τον αγώνα το καλό, να συνεχίζουμε και να τελειώνουμε το δρόμο μας διατηρώντας την πίστη μας, τότε σε κρίση δεν θα έρθουμε, αλλά μετέβημεν εκ του θανάτου στη ζωή. Και δεν είμεθα εκ των νεκρών, αλλά είμεθα εκ των ζώντων. Έχει γίνει δε η ανταμοιβή με βάση τα έργα που επράξαμε δια του σώματος, καλά ή κακά. Όταν βρεθήκαμε όλοι, ενώ αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, το πιθανότερον ή τουλάχιστον πριν τη χιλιετή βασιλεία, το ασφαλέστερον, βρεθήκαμε όλοι μπροστά στο βήμα του Χριστού. Πολλοί λένε ότι εδώ είναι το βήμα του Χριστού, δεν φαίνεται καθαρά. Άλλοι λένε ότι είναι στην αρχή της, αμέσως μετά την αρπαγή. Πιθανόν, γιατί βλέπουμε να υπάρχουν 24 πρεσβύτεροι, αλλά έχουν πάρει την ανταμοιβή τους από όλους τους χριστιανούς που αναστήθησαν. Όμως δεν αναφέρεται καθαρά, πιθανολογούμε, γι' αυτό και δεν επιμένουμε. Αλλά το βέβαιο είναι ότι λαμβάνει χώρα η ανταμοιβή, καθώς όλοι θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να υπάρξει η διαφοροποίηση των ανθρώπων, καθώς είναι γεγραμμένο αστήρ από αστέρος, διαφέρει κατά τη δόξα. Θα υπάρξουν αυτοί που έχουν πλήρη το μισθό τους και θα υπάρξουν και αυτοί που εσώθησαν ως διαπυρός, χωρίς καρπό, χωρίς έργο και χωρίς μισθό. Τώρα όμως θα υπάρξει και μία αντίστοιχη, αλλά από άποψη κρίσεως, διαφοροποίηση των ανθρώπων που τα ονόματά τους δεν βρέθηκαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, αλλά είναι γραμμένα στα βιβλία των έργων τους. Είναι κάποια βιβλία, δεν είναι ένα, είναι κάποια βιβλία όπου είναι γραμμένα τα ονόματα αυτών που πρόκειται να κριθούν και τα έργα τους. Επίνασα και δεν μου δώκατε να φάγω, εδίψασα και δεν με ποτίσατε. Και εκρίθησαν οι νεκροί, όχι οι ζώντες, όσοι δεν έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, και έχει εξουσία σε αυτούς ο δεύτερος θάνατος. Ο πρώτος θάνατος είναι ο φυσικός, ο δεύτερος είναι ο πνευματικός για όλους τους ανθρώπους. Αυτούς τους ανθρώπους, τους νεκρούς. Γιατί από τους δίκαιους κάποιοι δεν θα γνωρίσουν ποτέ θάνατο, γιατί θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας.
Οι νεκροί όμως όλοι θα λάβουν μέρος και σε πρώτο θάνατο και σε δεύτερο θάνατο. Ενώ οι δίκαιοι που έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, ο δεύτερος θάνατος δεν έχει καμία εξουσία σε αυτούς. Μα καμία εξουσία σε αυτούς. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλής κατά τα έργα αυτών και η τιμωρία διαφοροποιείται, όπως διαφοροποιείται η ανταμοιβή. Και βλέπει ο Ιωάννης τη θάλασσα να δίδει τους δικούς της νεκρούς. Ο θάνατος και ο Ιωάννης έδωκαν τους εναυτής νεκρούς και εκρίθησαν τελικά έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και είναι ένα εδάφιο, το 14 εδάφιο, το οποίο είναι λίγο δύσκολο εδάφιο. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις τη λίμνη του Πυρός. Εδώ υπάρχουν δύο τουλάχιστον απόψεις και περισσότερες, αλλά οι δύο επικρατέστερες είναι ότι ο θάνατος και ο Άδης αποτελούν πρόσωπα μέσα στο πνευματικό κόσμο. Άλλοι ισχυρίζονται ότι είναι καταστάσεις και τόποι. Καταστάσεις για το θάνατο, τόπος για τον Άδη που είναι και σίγουρα, αλλά μπορεί να είναι και πρόσωπα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι ο θάνατος και ο Άδης, γιατί είναι γεγραμμένο που Άδη στην επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, στο ΙΕ κεφάλαιο διαβάζω 55 εδάφιο, «Πού θάνατε το κέντρο σου, πού Άδη η νίκη σου». Άρα ο θάνατος έχει ένα κεντρί που θανατώνει και ο Άδης πολεμάει και νικάει. Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Είναι ένα δύσκολο εδάφιο, δεν μπορούμε να έχουμε άποψη. Επιμένω ότι οι δύο επικρατέστερες απόψεις είναι ότι αποτελούν πρόσωπα, ο θάνατος και ο Άδης, ή αποτελούν καταστάσεις και τόπο. Κατάσταση και τόπο. Πάντως ό,τι και να είναι δεν μας αφορά και δεν είμαστε και τόσο περίεργοι να μάθουμε. Όταν όμως μας αξιώσει ο Θεός να είμαστε εκεί, θα τα καταλάβουμε όλα, γιατί τώρα εν κατόπτρο και ενιγματιδώς βλέπουμε, κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε, κατά μέρος καταλαβαίνουμε. Το μυαλό μας είναι πολύ μικρό για να κατανοήσουμε τα πνευματικά, παρά μόνο αυτά τα οποία μας αποκαλύπτει ο Θεός και τα οποία όμως είναι αρκετά για τη σωτηρία μας. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία δεν ξέρουμε, καθώς λέει η Γραφή ότι αυτά που δεν ξέρουμε είναι διπλάσια από αυτά που ξέρουμε. Και όσο πιο πολλά μαθαίνουμε, τόσο καταλαβαίνουμε πόσο περισσότερα δεν ξέρουμε. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν και αυτοί στη λίμνη του Πυρός, στην αιώνια κόλαση, που το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι αιωνιώτης. Δεν υπάρχει εκεί μεταβολή. Δεν μπορεί πια κανείς από εκεί να βγει, να γλιτώσει. Τελειώνει δηλαδή, όποιος πέφτει εκεί μέσα τέλειωσε. Τέλειωσε ο διάβολος, τέλειωσε ο αντίχριστος, τέλειωσε ο ψευδοπροφήτης, τέλειωσε και ο θάνατος και ο Άδης. Δεν υπάρχουν πια. Αντίθετα, όποιος δεν βρέθηκε επίσης γεγραμμένο το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, και όλοι αυτοί ερήφθησαν εις τη λίμνη του Πυρός. Μια πλήρη και τέλεια οριστικότατη αποκατάσταση και χωρισμός. Οι δίκαιοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι ασεβείς στην αιώνια κόλαση. Στην αιώνια κόλαση δεν μας περιγράφει πώς είναι τα πράγματα. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι θα βασανίζονται εις τους αιώνες των αιώνων. Και εδώ, αγαπητοί αδερφοί, έρχεται ο φόβος του Θεού. Ο φόβος του Θεού δεν είναι μόνο να μην λυπήσουμε το Θεό πράττοντας πράγματα που δεν αρέσουν σε Αυτόν. Είναι και βασιλιάς μας και πρέπει να είμαστε υποτεταγμένοι,
Είναι και Κύριος μας, πρέπει να είμαστε δούλοι, αλλά είναι και κριτής. Και πρέπει να τρέμουμε στο λόγο Του, γιατί μόνο υποτεταγμένοι στο λόγο Του θα γλιτώσουμε από την αιώνια κρίση. Ο φόβος λοιπόν του Θεού, με αυτές ή και με άλλες ακόμη μορφές που περιγράφει ο Λόγος του Θεού, μας οδηγεί εκ των πραγμάτων, εφόσον είμαστε ειλικρινείς, στην υπακοή του θελήματος του Θεού, γνωρίζοντας ότι μόνο, όχι όποιος λέγει Κύριε, Κύριε, αλλά μόνο ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου μας βεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός, θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, στην αιώνια ζωή. Και ένα ωραίο εργαλείο στα χέρια του Χριστού για να περπατάμε στο θέλημα του Θεού είναι η διδαχή του φόβου του Κυρίου. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, μετά φόβου και τρόμου κατεργάζεστε, καθένας εργάζεστε με τα ζήλου, δηλαδή κατηργασμένο είναι αυτό, έτσι και εμείς πρέπει να είμαστε κατηργασμένοι, με τα ζήλου να εργαζόμαστε, να κατεργαζόμεθα, να εργαζόμεθα με επιμέλεια τη σωτηρία μας. Ένα λοιπόν βασικό εργαλείο στα χέρια του Θεού είναι ο φόβος του Θεού που μας οδηγεί στην υπακοή του Ευαγγελίου, Λόγου του Θεού. Ένα άλλο εργαλείο που μας οδηγεί στην υπακοή του Λόγου του Θεού είναι η αγάπη. Η αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου, πρώτα προς το Θεό, προς τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, αλλά ταυτόχρονα και προς τους αδελφούς μας ιδιαιτέρως, αλλά και προς τους πλησίων μας όλους, πλησίων μας όλους ανεξάρτητα είναι αδελφοί μας, αλλά ακόμη και προς τους εχθρούς μας, και αυτούς που μας μισούν, και αυτούς που μας κατηγορούν, και αυτούς που μας βλάπτουν. Γι' αυτό όταν υπάρχουν άνθρωποι που μας κατηγορούν, που μας μισούν, που μας βλάπτουν ή που μας εχθρεύονται, εμείς δεν θα το βλέπουμε σαν κακό, αλλά το βλέπουμε σαν μια μεγάλη ευκαιρία για να ευαρεστήσουμε το Θεό, καθώς θα εκδηλώνουμε έμπρακτα την αγάπη μας προς αυτούς. Είτε με προσευχή, είτε με λόγους ευλογίας, είτε ακόμη με αγαθοποιία. Είναι το ωραίο παράδειγμα που μας έδωσε ο Λόγος του Θεού με το Σιμεή και το Δαβίδ. Όταν βρέθηκε στη δύσκολη θέση ο Δαβίδ να τον εκδιώκει και να ζητάει να τον φωνεύσει ο ίδιος ο Υιός του, και βρέθηκε απέναντί του ο Σιμεή που τον ονίδιζε, του πέταγε χώματα, πέτρες, τον πρόσβαλε, το βασιλιά του, και είπαν οι στρατηγοί του να πάνε να του κόψουμε το κεφάλι. Ο Δαβίδ όμως ξέρει ότι αυτό είναι μια ευκαιρία μεγάλης ευλογίας και δεν θέλει να τη χαλάσει, να την καταστρέψει με τις δικές του σκέψεις, αλλά ιδιαίτερα πρωτοβουλίες και ενέργειες, αλλά θέλει να την επαυξήσει με τη δική του ταπείνωση και υπομονή. Όχι, λέει, μην τον πειράξεις. Ο Θεός τον έβαλε για να με ευλογήσει. Πώς θα σε ευλογήσει? Γιατί αν εγώ ταπεινωθώ και δέχομαι αυτές τις κατηγόριες του Σιμεή, τότε ο Θεός θα μετατρέψει τις κατάρες του Σιμεή σε ευλογίες για μένα. Δεν έβλεπε λοιπόν τις κατάρες και τις κατηγόριες σαν κακό, αλλά τις έβλεπε σαν μεγάλη ευλογία, γιατί ο Θεός θα μετατρέψει τις κατάρες σε μεγάλη ευλογία, εάν αυτός με υπομονή και αγάπη υποφέρει το Σιμεή και κάθε έναν που τον κατηγορεί και τον καταράτε. Ο φόβος του Θεού λοιπόν, η αγάπη του Θεού, τα εργαλεία του Θεού που μας οδηγούν
στην αιώνια ζωή. Η αλήθεια του Ευαγγελίου, γιατί χωρίς την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού, τις έσχατες ημέρες που περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας, δεν θα μπορέσουμε να ευαρεστήσουμε τον Κύριο. Δεν θα μπορούμε. Γιατί θα γίνει η Εκκλησία ένδοξη. Και η Εκκλησία δεν μπορεί να γίνει ένδοξη με ελλείψεις, ιδιαιτέρως διδασκαλίας. Αλλά την Εκκλησία θα την καταστήσει ένδοξη, αγία, αμόμητο, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων, τιούτων, με τον πλήρη αγιασμό που έρχεται βασικά από το Λόγο του Θεού, αλλά και από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και από την αγάπη. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, των οποίων τα ονόματά τους βρέθηκαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής και είναι αναισθημένοι, είναι δόκιμοι εις των Θεών. Γι' αυτό και δεν κρίνονται πλέον, αλλά μετέβησαν εκ του θανάτου, νεκροί όντες για τις αμαρτίες σας και τις παραβάσεις σας, εις την ζωή. Εκ του φυσικού, εκ του πνευματικού θανάτου, καθώς ήταν αποξενωμένοι από το Θεό, στην αιώνια ζωή δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Και όπως είπαμε, είναι το τέλος εκεί. Σήμερα όμως έχουμε ευκαιρίες, αδελφοί. Δεν τις έχουμε για πολύ. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και αν ομιγέννητο βρεθούμε αδόκιμοι στην πίστη, έχουμε μια δεύτερη μεγάλη ευκαιρία να μην βάλουμε το χάραγμα του Αντίχριστου στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Όμως τα πράγματα τότε δεν θα είναι εύκολα. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας, τώρα είναι ανάγκη να εξητήσουμε τον Κύριο, να ζητήσουμε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Τώρα. Όπως φαίνονται τα πράγματα τουλάχιστον στο περιβάλλον το παγκόσμιο, δεν υπάρχει μακρύ μέλλον. Όλες οι δυνάμεις του σκότους εργάζονται μυστηριωδώς, αλλά πολύ έντονα. Πάρα πολύ έντονα. Αλλά και το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται με τρόπους απίστευτους, παγκόσμια, δημιουργώντας εκκλησίες από το πουθενά, με αποκάλυψη των αληθιλών του Ευαγγελίου και με δυνάμεις Πνεύματος Αγίου. Από το πουθενά. Και ακόμη δεν έχουμε δει και τη δόξα των εσχάτων ημερών, του εσχάτου οίκου που θα είναι μεγαλύτερη της του πρώτου. Αλλά την περιμένουμε. Και την περιμένουμε όχι με αδιαφορία, αλλά αγωνιζόμενοι τον καλόν αγώνα, διατηρώντας την πίστη μας. Γιατί μέσα σε καιρούς κακούς η προσπάθεια του διαβόλου είναι να χάσουμε την πίστη μας, να μείνουμε στη μέση καθώς περπατάμε για την Άνω Ιερουσαλήμ και να αποκάμουμε να μην συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Αυτή είναι η προσπάθεια του διαβόλου. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που διοικεί, που βασιλεύει στον κόσμο. Και τώρα μπαίνουμε, αφού ολοκληρώθηκε η κρίση των νεκρών, όλων των νεκρών, δηλαδή με πνευματικό θάνατο αυτών που είναι μακριά από το Θεό πλέον και βρέθηκαν στη λίμνη του Πυρός, στη γέννα του Πυρός, τώρα εξελίσσεται το ευλογημένο σχέδιο της Βασιλείας των Ουρανών, που ο Λόγος του Θεού απευθύνεται πλέον μόνο για αυτούς
που τα ονόματά τους είναι ήδη γραμμένα στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, είτε ζώντων είτε αποθανόντων. Και είδων ουρανών νέων και γη νέαν. Τώρα πια βρεθήκαμε στην παλιγενεσία, στη δεύτερη γένεση. Εν αρχή ο Θεός επίησε τον ουρανό, το πνευματικό κόσμο, τον τόπο της κατοίκησής του και τη γη. Η γη δε ήταν άμορφος, έρημος και σκότος περιέβαλε αυτήν, μέχρι ότου εξήλθε ο Λόγος του Θεού εκ του στόματος του Κυρίου, λέγον γεννηθεί το φως και γένετο. Τώρα όμως υπάρχει μια καινούργια γένεση. Νέον ουρανό και νέα γη. Νέο ουρανό τόπο κατοίκησής του ένδοξο, που θα τον δούμε, και νέα γη τόπο κατοίκησης των ανθρώπων πάλι ένδοξο. Τα δύο ένα. Διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και θάλασσα πλέον δεν υπάρχει. Και γιατί δεν υπάρχει θάλασσα? Γιατί η θάλασσα είναι το μεγάλο καθαρτήριο της φύσης. Είναι ο τόπος όπου καθαρίζονται τα πάντα. Τα ύδατα, τα πάντα. Είναι αυτός ο τόπος με το πλήρες άλας, που εκεί πεθαίνουν όλα τα μικρόβια και βγαίνει καθαρό νερό και πάλι για να βρέξει στη γη, για να πιει ο άνθρωπος και να ποτιστεί η γη. Είναι ο τέλειος βιολογικός καθαρισμός που στα τελευταία χρόνια τον ανακάλυψαν οι άνθρωποι, απ' αρχής όμως είναι δημιουργημένος από το Θεό. Τέλειος βιολογικός καθαρισμός. Εκεί όμως δεν υπάρχει πια ουδέν το μιένον, άρα δεν χρειάζεται η θάλασσα. Και λέει ο Ιωάννης, εγώ είδον ζώντας στο μέλλον την πόλην την Αγίαν, τη νέα Ιερουσαλήμ, την καταβαίνουσα από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύφη και κοσμημένη δια τον άντρα αυτής. Νέα Ιερουσαλήμ, ένας ιδιαίτερος τόπος, όπου σε αυτόν τον τόπο που θα είναι η σκηνή του Θεού, για πρώτη φορά ο Θεός θα κατοικεί μετά των ανθρώπων και οι άνθρωποι θα βλέπουν το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο, για πρώτη φορά. Καμία σχέση με τον Παράδεισο, καμία σχέση με τον τρίτο ουρανό. Στον Παράδεισο είναι ο Χριστός, οι Άγιοι, αλλά τον Θεό δεν τον είδε κανείς ποπότε. Τώρα για πρώτη φορά δημιουργείται μια νέα πόλης, επουράνια Ιερουσαλήμ, η οποία θα αποτελεί την σκηνή. Και μ' αρέσει, δεν αποτελεί και πάλι παλάτι, αλλά για το Θεό είναι σκηνή, όπου εκεί θα κατοικεί ο Θεός με όλους τους ανθρώπους. Και το ξαναδιαβάζω. Και εγώ Ιωάννης είδον την πόλη την Αγία, τη Νέα Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύμφη και κοσμημένη δια τον άντρα αυτής. Τόσο ένδοξη, τόσο λαμπρή. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού λέγουσα, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει μετά αυτών ο παντοδύναμος Θεός. Και αυτοί θέλουν συνείστε λαοί αυτού, λαοί αυτού, πλήθος. Και αυτός Θεός θέλει είστε μετά αυτών, Θεός αυτών. Και αυτός ο Θεός θα είναι Θεός μετά αυτών. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι όταν απέστειλε ο Πατέρας Θεός λέγον, ποιος θέλει να υπάγει δι' ημάς προς σωτηρίαν των ανθρώπων, και ο Λόγος του Θεού, ο μονογενής Υιός του Θεού είπε, ιδού εγώ θα πάω με χαρά Πατέρα μου, και τον απέστειλε και δεν εφίστη τον Υιό του το μονογενή, αλλά τον απέστειλε για να γίνει κατάρα
και να πάρει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και να αποστρέψει ο Πατέρας και το πρόσωπό του από τον αγαπημένο Υιό του. Από εκεί και πέρα το έργο του Πατρός είναι, αφού τον ανέστησε για τον αγιασμό του, καθώς ευρέθη άμμωμος, αρνίων εσφαγμένων άμμωμων, τότε το έργο του Πατρός είναι να υποτάξει τους πάντας υπό τους πόδας του Χριστού, ο και εγένετο, με την τελική κρίση. Υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του Χριστού. Καθώς τον έθεσε υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας σε όλους τους επερχόμενους αιώνες. Και αφού υπετάχθησαν τα πάντα υπό τους πόδας του Χριστού, τελευταίος υπετάχθη υπό τους πόδας του Χριστού οικειοθελώς ο Υιός, ώστε έγιναν και πάλι τα πάντα εν πάση ο Θεός. Αυτός λοιπόν ο Θεός, ο Τριαδικός, ο αιώνιος, δημιούργησε νέα γη και νέους ουρανούς, δημιούργησε την νέα Ιερουσαλήμ, τη σκηνή μέσα στην οποία θα σκηνώσει ο αιώνιος Θεός με τα πάντων όσων τα ονόματα βρέθησαν γεγραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Και θα είναι Θεός αυτών και θα είναι λαοί αυτών, αυτού. Και εκεί θα είναι και το αρνίον το εσφαγμένον, ο Κύριος, ο Υιός του ανθρώπου, βασιλεύς των βασιλέων, όπου με ταυτού θα βασιλεύουν οι Άγιοι εις τους αιώνες των αιώνων. Και εκεί, μόνο εκεί, θα εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτόν και ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον. Είναι μια τέλεια βασιλεία. Τέλεια. Τέλεια κατοίκησης. Τέλεια συγκατοίκησης. Τέλεια συγκατοίκησης των ανθρώπων μαζί με το Θεό. Της νύμφης αλλά και όλων των Αγίων μαζί με το Θεό. Δεν θα υπάρχει λοιπόν θάνατος, δάκρυ, πένθος, κραυγή, πόνος, διότι τα πρώτα τώρα παρήλθαν. Παρήλθαν τα πρώτα. Και είπε ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού κάμνω νέα τα πάντα. Αλληλούια. Νέα τα πάντα. Για σκεφτείτε αδερφοί, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, αλλά ξέρω 7 χρόνια μετά την αρπαγή. Δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, σε πόσο καιρό θα γίνει η αρπαγή, αλλά πιστεύω ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Για σκεφτείτε. Έτσι πως σας βλέπω και με βλέπετε, θα είμαστε με τη χάρη του Χριστού, αν επιμείνουμε έως τέλους, κατεργαζόμενοι με τα φόβου και τρόμου τη σωτηρία μας, θα είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτή τη Νέα Ιερουσαλήμ. Δεν χτυπάει η καρδιά σου. Θα είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτή τη Νέα Ιερουσαλήμ. Θα κατοικεί ο παντοδύναμος Θεός. Θα Τον βλέπουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Θα είναι ο Θεός μας, θα είμαστε οι λαοί Του. Και η Εκκλησία θα βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Η νύμφη. Αλληλούια. Γι' αυτό είναι πολύ ωραίο το βιβλίο της Αποκάλυψης. Όχι για να δούμε, που και αυτά τα είδαμε, την κρίση και την οργή του Θεού, αλλά για να δούμε το αιώνιο μέλλον μας, αδερφοί. Και από την άλλη Πέμπτη θα δούμε αυτό το οποίο
ο Θεός έχει προγραμματίσει να ετοιμάσει για να κατοικούμε μέσα εκεί και να βασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων. Ήθε ο Θεός να μας αξιώσει. Ήθε. Και ξέρετε, θα μας αξιώσει αν του το ζητάμε. Γιατί μας έχει δώσει μια ωραία προτροπή αλλά και υπόσχεση. Αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Γιατί μόνο πάσο ετών λαμβάνει, ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα ανοιγήσετε. Ανοίγετε. Καλή αντάμωση. Και έχουμε πολύ χαρά. Ο Θεός να σας ευλογεί.